Ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Κατά καιρού σας κάνουμε ενημέρωση για διάφορα θέματα. Έχουμε σήμερα 6-7 θέματα να τα κουβεντιάσουμε και να σας ενημερώσουμε. Το πρώτο πριν ξεκινήσουμε είναι όλοι μας, η Περιφερειακή Αρχή δίνει συγχαρητήρια στη Μιλένα και στη Ζωή για τη μεγάλο επίτευγμα να περάσουν στους ημιτελικούς. Και ελπίζουμε στους τελικούς που θα βγουν πρώτοι, δεύτεροι, θα είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι και θα κάνουμε τα δέοντα. Θυμίζω ότι τη Μιλένα την τιμήσαμε, η Περιφέρεια, πριν από ένα χρόνο, δύο χρόνια, την τιμήσαμε εδώ, γιατί βλέπαμε τα επιτεύγματα που είχε μέχρι τότε. Τώρα είναι ακόμη πιο μεγάλα τα επιτεύγματα και έτσι λοιπόν συγχαίρουμε και περιμένουμε ακόμα περισσότερα. Πρώτο θέμα, νότια παράκαμψη. Όποιο παιδί θέλει να παρέμβει σε κάποια στιγμή, να το πει, ένας κόσμος να παρέμβει, να πει ό,τι νομίζει. Νότια παράκαμψη. Σας στείλαμε πριν από 5 μέρες ένα δελτίο τύπου και μια επιστολή που δώσαμε στον κύριο Σταϊκούρα όταν ήρθε εδώ. Και τα είπαμε και προφορικά, περιμένουμε ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Σταχιάς μας ενημέρωσαν ότι θα κάνουμε μια συνάντηση στην Αθήνα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα για τον δρόμο αυτόν. Καταρχήν να πω, σαν τεχνικός, σαν μηχανικός, ότι λέγεται νότια παράκαμψη Μυτιλίνης, μόνο παράκαμψη δεν είναι. Παράκαμψη είναι η βόρεια παράκαμψη που περνάει μέσα από χωράφια, από κενό χώρο. Παράκαμψη λέει και η λέξη το λέει, κατασκευάζεται για να παρακάμψει αστικό ιστό. Τούτο είναι καθαρά μέσα στον αστικό ιστό. Μια αστική οδός είναι αυτός. Δεν είναι πραγματικά πόρο απέχει από το να είναι παράκαμψη πόλεως. Τούτη διασχίζει την πόλη. Αλλά αυτό είναι, δεν έχει μεγάλη επιρροή αυτό που λέω. Έχει ονομαστεί νότια παράκαμψη. Αλλά δεν είναι παράκαμψη. Εν πάση περιπτώσει, η μελέτη και οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η περιβαλλοντική έγκριση έχει δοθεί από το Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι ο φορέας που εξεπώνει στη μελέτη και διαχειρίζεται το έργο. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε τον κύριο Σταϊκούρα να πάμε στην Αθήνα να του πούμε τα προβλήματα που βλέπουμε. Θα σας τα πω τώρα, δεν έχω πια θέματα, τα βλέπω εγώ. Μπορώ να σας τα πω. Άρα λοιπόν, το Υπουργείο μπορεί ανά πάσα στιγμή, αν θελήσει, να χρηματοδοτεί το έργο για να κατασκευαστεί το έργο. Βέβαια, ο κύριος Σταϊκούρας προχτές στον Αγία Παρασκευή είπε ρητά ότι δεν έχουμε χρήματα. Σαν να λέει, πήρατε το φράγμα τώρα του Τσικνιά, δεν έχουμε λεφτά για την νότια παράκαμψη. Όμως ξέρω εγώ ότι υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολλά από τα οποία δεν έχουν καλυφθεί, πόρο απέχουν να έχουν καλυφθεί, με μεγάλα κενά. Άρα, εάν θελήσει το Υπουργείο να το εντάξει σε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο, μπορεί να το κάνει άνετα. Είπε ο Υπουργός ότι εκείνη τη στιγμή δεν έχει πόρους, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν πόρους. Και θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί ξέρουμε ότι είναι απαραίτητο το έργο. Το θέλουμε το έργο να γίνει. Όμως αυτή τη στιγμή είναι στο Υπουργείο. Ποια είναι τα προβλήματα. Σας καλέσαμε και εσάς να πάμε να δούμε προβλήματα της οδού. Τα είδαμε και πού συγκεντρώνονται αυτά. Ότι η χάραξη θέλει επαναχάραξη σε ορισμένα σημεία. Έχει προβλήματα. Είναι προβληματική η χάραξη. Δεν είναι πολιτική κουβέντα που κάνουν, είναι κουβέντα μηχανικού. Έχει προβλήματα η χάραξη. Σας δείχνω εδώ ένα παράδειγμα. Τούτο είναι στο Κομκό. Όπου ο δρόμος, η χάραξη, είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Της οδού. Τι σημαίνει εδώ. Αυτό που σας έλεγα αστική οδός, φέρνει όλη την κίνηση μέσα στον αστικό ιστό. Εδώ είναι ένας αστικός ιστός της πόλης. Εδώ είναι αστικός ιστός της πόλης. Αυτή η χάραξη φέρνει την κίνηση μέσα στον αστικό ιστό. Ενώ όπως βλέπω εδώ, θα μπορούσε κάλλιστα η χάραξη να γίνει εδώ πέρα. Που δεν ενοχλεί ουσιαστικό ιστό. Αυτό το νόημα έχει παράκαμψη. Να μην ενοχλεί αστικό ιστό. Πέραν του ότι εδώ έχει ήταν σήμερα η κυρία ιδιοκτήτρια, ένα διατηρητέο με ΦΕΚ, με χαρακτηρισμό ΦΕΚ, ότι είναι διατηρητέο, του αλλάζει τα φώτα. Τέλος πάντων. Αυτά τα σημεία και διάφορα άλλα σημεία έχουν θέματα. Επιμένουμε και είναι θέση της Περιφερειακής Αρχής ότι ο δρόμος τον θέλουμε, τον επιδιώκουμε. Λέμε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία, πρέπει να ενταχθεί. Σε ορισμένα σημεία θέλει επαναχάραξη, τροποβελτίωση, όπως θέλετε πέστε το. Δεν εννοώ όλη η οδός, τα προβληματικά σημεία, που είναι δεδομένα πια είναι. Παιδιά, από αυτό έχετε κάτι να πείτε, εσύ? Όχι, απλώς. Πρέπει να γίνουν σημειακές παρεμβάσεις. Αυτό. Το πέρα να είναι παράδειγμα. Δεύτερο θέμα, Τένεδος. Η Περιφέρεια χρηματοδότησε μια αποστολή για να συμμετάσχουν κάτοικοι της πόλεως στο αντίσω αντάμωμα των απανταχού Τενεδίων.
επέστρεψαν χτες, προχτές, όπου εκπροσωπηθήκαμε και με χρηματοδότηση περιφέρειας, ένα 26μελές χορευτικό συγκρότημα, τον χορό Διπόρη, πήγαν εκεί και συμμετείχαν και εκπροσώπησαν τη Λέσβο και συγχαίρομαι, ήταν και ο Μυτιλινιός, ο κύριος Κύριλλος, κύριος Κύριλλος Παρέστη, ο Δήμαρχος του νησιού και άλλοι πολλοί, και ήμασταν εκεί παρόντες σε μια ακόμη εκδήλωση εξωστρέφειας που επιδιώκουμε στην περιφέρεια. Το τρίτο θέμα, εξωστρέφειας έντονης, είναι, είχαμε πει ότι κάνουμε το, σας είχα ανακοινώσει ότι κάνουμε το φεστιβάλ της Απφούς, σαν φεστιβάλ της Λέσβο, πριν από ένα μήνα. Νομίζω ήταν με επιτυχία, είχε ωραίες εκδηλώσεις. Τώρα είναι η σειρά του φεστιβάλ της Χίου. Είναι το τρίτο φεστιβάλ της Χίου φέτος που θα οργανώσουμε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Την πρώτη φορά τιμήσαμε το μεσαιωνικό χαρακτήρα της Χίου, Νοτίου Χίου. Τώρα το έχουμε γενικεύσει. Είναι ένα πνευματικό φεστιβάλ. Όσοι θα συμμετάσχουν είναι όλοι πνευματικοί άνθρωποι. Έχουμε τη χαρά και την τιμή. Όταν πήγα στο Αϊβαλί με πολλά παιδιά από εδώ, από τους παριστάμενους, στα εγγένεια του Μουσείου του Κότς, στο Αϊβαλί, που μας είχε καλέσει και πήγαμε να συναντήσω τον Πατριάρχη, τον Βαρθολομαίο, από την Κωνσταντινούπολη, ο οποίος ασχολείται πολύ με τα θέματα περιβαλλοντικά. Και του έκανα πρόσκληση να έρθει και να παραστεί στο Φεστιβάλ της Χίου. Μας κάνει την τιμή, τη χαρά, θα είναι παρόν στο Φεστιβάλ της Χίου 6 του μηνός και θα πάρει το λόγο να μιλήσει για τις κλιματικές αλλαγές που έρχονται στον κόσμο μας και πώς τα βλέπει η Εκκλησία και ο ίδιος προσωπικά. Είναι μια πρόσκληση και χρηματοδότηση από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με πρόσκληση που του είχα υποβάλει προφορικά στο Αϊβαλί. Μας τιμά να έρθει για πρώτη φορά στη Χίο, για πρώτη φορά έχει ξανάρθει στη Χίο, αλλά πάντα ήταν σε συνδυασμό με τους μετανάστες. Τότε φορά θα έρθει για ειρηνικούς λόγους πέραν του μεταναστευτικού. Θα τον τιμήσουμε και θα τον φιλοξενήσουμε όπως πρέπει, όπως το αρμόζει. Γιατί είναι ο πρόσβης του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη και όχι μόνο του ελληνισμού, αλλά γενικά των Ορθοδόξων. Τέταρτο θέμα, Αμπελικός Σταυρός. Υπογράψαμε τη σύμβαση προημερών για το δρόμο Αμπελικού Σταυρού. Έχουν λυθεί όλα τα γραφειοκρατικά θέματα. Άρα το μόνο που μένει να έρθουν τα πρώτα μηχανήματα στο Αμπελικό Σταυρός. Η περιφέρεια έχει κάνει ό,τι πρέπει και είμαστε πανέτοιμοι να το ξεκινήσουμε το έργο. Περιμένουμε τα πρώτα μηχανήματα από τον εργολάβο. Μεγαλοχώρια Αγιάσος, σε 15 μέρες μας λένε από το ελεγκτικό συνέδριο θα μας έχει επιστραφεί ελεγμένη η σύμβαση για το κατασκευή του έργου. Θα την υπογράψουμε και αυτή και θα αρχίσουμε γρήγορα. Ένα εύκολο έργο είναι, εκτός από κάποια τυχεία που έχει, και ελπίζουμε να πάει σύντομα αυτό το έργο. Θα γράψουμε στο Μεγαλοχώρι. Συγγνώμη. Θα υπογράψουμε και στο Μεγαλοχώρι. Θα υπογράψουμε στο Μεγαλοχώρι το έργο. Έκτο θέμα, έβδομο θέμα, γήπεδο Μεγαλοχωρίου. Κατασκευάσαμε με χρήματα της περιφέρειας ένα γήπεδο 5x5 στο Μεγαλοχώρι. Γιατί το λέω? Διότι πρώτη φορά άκουσα να μου λένε άνθρωποι του χωριού, ακούσαμε φωνές παιδιών να μαζεύονται κάθε μέρα. Εγώ το θεωρώ μεγάλο επίτευγμα. Το να έρχονται τα παιδιά και να παίζουν. Και δεν είναι μόνο ότι παίζουν τα παιδιά του χωριού που είναι αρκετά, είναι ότι πάνε γονείς και με τα παιδιά από γύρω οικισμούς, από γύρω κοινότητες. Και είναι καλό αυτό. Θα το θέλαμε να το είχαμε κάνει ακόμα μεγαλύτερο το γήπεδο, αλλά αυτό βρήκαμε το οικόπεδο με δωρεά, με παραχώρηση και τον ευχαριστούμε του ιερέα του χωριού, Παπαδημήτρη. Να συμπληρώσω στον Περιφερειάρχη για το θέμα των συντηρήσεων που απασχολεί πολύ κόσμο και μας ρωτάνε συνεχώς γιατί εδώ και όχι εκεί. Το έργο προχωράει, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις. 5 εκατομμύριων, έτσι. Των 5 εκατομμυρίων, ναι. Ολοκληρώσαμε τις παρεμβάσεις στην 36η οδό μέχρι το φυλάκιο που είναι της πυροσβεστικής στο δρόμο προς τη Βάστρια. Θα προχωρήσουμε και από το δρόμο της Αχλαδαρής προς Καλονία. Το κομμάτι της Αρίσβης που απασχολεί πολύ κόσμο θα συντηρηθεί και αυτό κανονικά. Τώρα ο ανάδοχος, η εταιρεία του κυρίου Γελαγότη, θα ξεκινήσει το δρόμο Δημοτική Ενότητα Γέρας μέχρι το Πλωμάρι, που χρειάζονται και αρκετές παρεμβάσεις, και στο δρόμο του Μεγαλοχωρίου. Θα προχωρήσουμε σε κομμάτια στο δρόμο της Αγιάσου. Θα προχωρήσουμε προς Πολυχνήτο μετά και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε από Παράκελα προς Άγρα, έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο που έχουμε τελευταία πολλά ατυχήματα. Επίσης έχουν προγραμματίσει συντήρηση και στο κομμάτι
Ερεσού, διασταύρωση Συγρίου προς Ερεσό. Έναν δρόμο ο οποίος τώρα με τον καινούριο δρόμο που παρέδωσε το Υπουργείο έχει αρκετή κίνηση, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται από εκεί. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι τέλος Οκτώβρη θα έχουμε καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά και θα προχωρήσουμε όταν μας το επιστρέπουν οι καιρικές συνθήκες και σε άλλα κομμάτια, πρώτα Θεός και Παναγία. Και εδώ είμαστε, αν μας υποδείξει ένα κομμάτι με κάποιο πρόβλημα. Ναι, εδώ αυτό... είμαστε, όποιος μας υποδείξει να παρέμβουμε. Είναι έργο δικής ασφάλειας, 5 εκατομμυρίων, 4 εκατομμύρια στη Λέσβο, 1 εκατομμύριο στη Λίμνο. Αν υπάρχει κάποια υπόδειξη, ας πούμε, μας πήρε ο στρατηγός προχτές και είπε ένα φυλάκιο που υπάρχει μετά τους Λαμπομήλους να εξομαλύνουμε την κλίση του δρόμου. Το κάνουμε αυτό. Άλλο θέμα που δεν ανέφερα είναι από 5 του μηνός αρχίζουν οι κινηματογραφικές προβολές στο κτίριο Γεωργιάδη, που είναι τα ταινίες που μας παραχωρεί ευγενός ο Παναγιώτης Αλεξέλης. Θα το κάνουμε και φέτος. Θα δώσω το λόγο τον Μιχάλη. Συμπληρώνοντας τον κύριο Περιφερειάρχη, να σας πω ότι πιστεί στην υλοποίηση των θεσμών και φέτος. Απαρέγκλητα τιμούμε το θεσμό της θερινής προβολής στον κινηματογράφο στο Αρχοντικό Γεωργιάδη με τίτλο «Νύχτες κινηματογράφου στο Αρχοντικό Γεωργιάδη, θερινό σινεμά Παναγιώτη Αλεξέλη». Ο γιος, ο Θόδωρος Αλεξέλης, μας παραχώρησε πάλι φέτος υλικό κινηματογραφικό για να προβληθεί στο Αρχοντικό Γεωργιάδη, αρχής γενομένης της 5ης του μηνός, 5ης Αυγούστου, που θα ολοκληρωθεί στις 16 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα πρόγραμμα 12 προβολών, έτσι, με το σύνηθες περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται κάθε χρόνο. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, διότι φέτος λόγω των τεχνικών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης του κτηρίου, υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να μην γίνει αυτός ο θεσμός, να μην ολοκληρωθεί. Τα καταφέραμε, δόξα τω Θεώ, και θα πάμε βέβαια παραπίσω, ξεκίνησε 5 Αυγούστου, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου δεν θα υπάρξει πρόβλημα ώστε να μπουν μετά οι υπηρεσίες. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι και πανευτυχείς που και φέτος θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε αυτό το θεσμό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο στρατής ο Κυρατζής έχει δύο καθήκοντα, του έχω αναθέσει δύο καθήκοντα δύσκολα. Ποια είναι αυτά? Να εξεύρει πόρους τη τάξη των 1,5 εκατομμυρίων, διότι τώρα συντάσσουμε την προγραμματική σύμβαση για το δρόμο Σκαμιάς Εφταλούς. Κάνουμε τη σύμβαση προγραμματική τώρα, που θα δώσουμε στο Δήμο Δυτικής Λέσβου να τον εγκρίνουν και να την υπογράψουμε κι εμείς. Και δεύτερο θέμα, θα πρέπει να εξεύρει χρήματα για τον Άγιο Νικόλαο Απλωμαρίου. Είναι μια ντροπή μας, γιατί επί χρόνια παραμένει με σκαλοσιές ο ναός και θα πρέπει να τον αποκαταστήσουμε. Ο στρατής θα μας πει τώρα τι έχει κάνει από αυτόν και περιμένουμε εξεύρεση λύσεων. Έχουν βρεθεί τα χρήματα και θα εντάξουμε τον Άγιο Νικόλαο και την Εκκλησία της Βρύσας, που ήταν ένα θέμα πολύ σημαντικό για το χωριό αυτό, που είναι, έχει τραβήξει τα πάνδυνα. Προχωράμε και σε άλλα, προχωράμε και σε γήπεδα, όπως θα γίνει γήπεδο στην Άργενο, έχουν και, και στο τένις και στο Λεσβόρι 5x5. Μας το ζήτησε ο κύριος Αλεξίου. Ο κύριος Αλεξίου, ο δημοτικός σύμβολος που είναι από την περιοχή, και έχουν εξευρεθεί οι πόροι. Και βέβαια βρεθήκαν και οι πόροι και για το δρόμο Εφταλούς Σκαμιάς. Έχουν και αυτό, προγραμματίζεται και προχωράμε σε όλα τα κομμάτια, σε όλη τη Λέσβο. Ο Κώστας έχει την πολιτική προστασία που διαβάζω καθημερινώς ότι είμαστε σε ερυθρό, σε κόκκινο σημείο. Πολλές μέρες αυτό το καλοκαίρι είμαστε σε κίτρινο ή σε κόκκινο ή σε πορτοκαλί συναγερμό, δηλαδή σε κατάσταση υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου. Ευτυχώς η συνεργασία με όλους τους φορείς, πυροσβεστική, τα εθελοντικά κλιμάκια, τις δικές μας υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και των Δήμων είναι άψογη. Μέχρι τώρα 2-3 συμβάντα έτσι, πιο σοβαρά που είχαμε, έχουν αντιμετωπιστεί αρκετά καλά, πιστεύω. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε σοβαρά συμβάντα και να πάμε ήρεμα όλο το καλοκαίρι. Με το κτηνιατρίο το παλιό που θα πάμε, ναι, θα σου πει όσον αφορά την επισκευή για να πάνε η μονάδα των δασοκομάντων, είχαμε προτείνει εμείς την πυροσβεστική να
στεγαστούν στο παλιό κτίριο της Κτηνιατρικής, στο ισόγειο εκεί πάνω στην Χωματερή. Αυτό είναι ένα κτίριο το οποίο είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην περιφέρεια για την Κτηνιατρική τότε. Οπότε για να εγκατασταθούν εκεί η μονάδα της ΜΟΔΕ, είχαμε υποχρέωση να το αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Έχει βρεθεί ο εργολάβος, έχουν βρεθεί τα λεφτά. Και τις επόμενες μέρες είναι ζήτημα μιας εβδομάδας να ξεκινήσουν εργασίες για να το φτιάξουμε και να μπορέσουν να εγκατασταθούν μετά εκεί οι δασοκομάντος. Κάτι να προσθέσω, παιδιά. Ναι. Σήμερα έχει ετοιμαστεί η πρόσκληση, θα υπογράψει ο κύριος Περιφερειάρχης μετά από πρότασή του, για να προχωρήσουμε μέσω ΕΣΠΑ στο βιολογικό της Καλονής των 3 εκατομμυρίων και σε άλλες παρεμβάσεις για όλα τα οδικά, για όλα τα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης που θα βγει πρόσκληση από τη διαχειριστική για να καταθέσουν οι φορείς αιτήσεις για να ενταχθούν. Προχθές στην Αθήνα έκανα μια επίσκεψη, ήμουν Αθήνα και το κύριο στόχος επισκέψης ήταν να συζητήσω μαζί με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το θέμα της διασυνδέσεως Αλεξανδρουπόλεως Βορείου Αιγαίου. Συνεθήκαμε τον κύριο Γκίκα, τα είπαμε και το στελέχη του επιτελείου του και το αντιμετωπίζουν θετικά. Το μόνο που περιμένουν να τους κάνουμε μια τεχνικο-οικονομική μελέτη, θα την κάνουμε σύντομα, που να αποδεικνύει την ευστάθεια της γραμμής, την οικονομική ευστάθεια της γραμμής. Εκεί μείναμε. Και επίσης είχα συνάντηση για το γίνεται εκπονείται η μελέτη, σας το έχουμε πει, για την προστασία της οδού από την Μυτιλίνη προς την, μάλλον στον κόλπο Γέρας, περί την Ευριακή που έχουμε υπερπηδήσει του δρόμου από τη θαλάσσια κύματα. Η μελέτη προχωράει, Σεπτέμβριο θα την έχουμε και κουβεντιάσαμε στην Αθήνα λύσεις για την περιοχή, ώστε με τη θωράκιση που θα γίνει να μην υπάρχει δυνατότητα να μην έχουμε παραλίες. Θα κρατήσουμε παραλίες για να κάνουν υλόμενοι εκεί, ταυτόχρονα με τη θωράκιση. Αυτά, έχεις κάτι να πεις, Άρη? Έχεις να πεις κάτι? Ήθελα, ναι, μια διευκρίνηση να δώσω σε κάποιο δημοσίευμα που έγινε από το Εμπρός Νετ πριν από 3-4 μέρες. Με την κυρία Κουτσαβλή είχαμε μιλήσει πριν από 15 περίπου μέρες σχετικά με την διακοπή του διαγωνισμού, του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Σάρντιτζα. Αυτό έχει ληφθεί μια απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο από το μήνα Απρίλιο. Εξηγήθηκαν όλοι οι λόγοι για τους οποίους διεκόπη αυτός ο διαγωνισμός, διότι δεν θα μπορούσε αυτό που τελικά κρίθηκε ότι από όλες τις προτάσεις ήταν το καλύτερο, δεν ήταν κάτι το οποίο θα άλλαζε αυτό που θέλαμε να κάνουμε, δηλαδή να δημιουργήσουμε εκεί και τον ιαματικό πόρο, να τον εκμεταλλευτούμε, αλλά το ποντιστικό κέντρο, καθώς επίσης και την εκμετάλλευση του ξενοδοχειακού χώρου. Αυτοί ήταν οι λόγοι για τους οποίους διακόπη ο διαγωνισμός, διότι δεν κάλυπτε αυτές τις ανάγκες. Και προχωράμε να υλοποιήσουμε κάτι πολύ σημαντικότερο. Ενώ το προηγούμενο ήταν μια δαπάνη της τάξης των 3-4 εκατομμυρίων, που απλώς θα γινόταν μια μικρής εμβέλειας παρέμβαση, η περιφέρεια σκέφτηκε και το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει κάτι πολύ σημαντικότερο. Τελικώς αυτό το οποίο τότε που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν έτυχε κακής κριτικής, αντίθετα μάλιστα ήταν θετικής κριτικής, για άγνωστους λόγους διάβασα στο Εμπρός Νετ ότι... Άρη. Μισό λεπτό, μία κουβέντα θα πω και τελειώνω. Ότι πήγαν στράφη 800.000 ευρώ. Πού τα βρήκε το Εμπρός Νετ αυτά? Ένα βραβείο ήταν 60.000 το οποίο δόθηκε. Ας κάνω ό,τι θέλω δημοσιογράφη. Και προχωράμε, μισό λεπτό. Λοιπόν, να σε ενημερώσω για το Σάλτζα. Λοιπόν, Άρη, προσωπικά δεν κάνουμε κριτική κανένα. Ελεύθεροι να γράφουν οι πάντες ό,τι θέλουν. Ό,τι θέλουν θα γράφουν. Ό,τι θέλουν θα γράφουν. Είναι ελεύθεροι για να μας βελτιώνουν. Λοιπόν, του Σάλτζα, το έργο των ιαματικών λουτρών ξεκινάει ο Σονούπου από τον κύριο
από τον Βασίλη τον κύριο Λαμπρινίδη, 1,5 εκατομμύριο εργολαβία. Το Σάλιτζα έχουμε 2 προσφορές για το κτίριο του Σάλιτζα με το διπλανό το ξενοδοχείο και την ανάδειξη του χώρου. Έχουμε 2 προσφορές από 2 καλούς επενδυτές. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μόνο αυτό μπορώ να πω προς το παρόν. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχω κάνει μια επιτροπή από αιρετούς να αξιολογήσουν τις 2 προσφορές. Είμαστε σε καλό δρόμο. Μόνο αυτό μπορώ να πω. 2 ερωτήματα. Το ένα αφορά την όποια παράκαμψη. Και το δεύτερο αφορά το δρόμο Μυκηνίδης αεροδρομίου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την νότια παράκαμψη, είπατε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες σημειακές επαναχαράξεις. Ας πούμε επαναχαράξεις. Σύμφωνα με τη δική σας την εμπειρία, αυτές οι επαναχαράξεις, αν γίνουν από τους μελετητές που είναι από το Υπουργείο, θα καθυστερήσουν πολύ χρονικά, θα καθυστερήσουν χρονικά την ολοκλήρωση της μελέτης, γιατί τώρα είμαστε σε στάδιο ολοκλήρωσης και είμαστε στο κτηματολόγιο, όπως γνωρίζω. Δηλαδή, αν κάνουμε 2 βήματα πίσω, πόσο χρονικά. Δεν είναι 2 βήματα, μισό βήμα πίσω. Συμφωνώ, μισό βήμα πίσω. Ωραία. Το Υπουργείο είναι υπεύθυνο να δει το χρόνο που θα πάει πίσω. Ψάχνουμε το χρηματοδότηση. Ναι, αλλά. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν θα το ξέρω. Πάει πίσω 20 χρόνια. Να πάει πίσω. Όχι, δηλαδή, στην έναρξη ξανά. Εδώ αλλάξαμε 2 χιλιόμετρα χαράξεως στο Πέτρα Αγία Παρασκευή. Μας έφαγε 1 χρόνο. Άρα δηλαδή η εμπειρία σας λέει ότι δεν θα χαθεί πολύτιμος χρόνος από αυτό. Αλλά καταρχήν πρέπει το Υπουργείο να εξεύρει πόρους να το κατασκευάσει. Πόρους είναι το θέμα. Ουσιαστικά τη χρηματοδότηση είναι, Μαρία, που τη στιγμή ζητάμε. Τα σημεία τα οποία είναι, που έχουμε δει όλοι, που όντως υπάρχουν προβληματικά σημεία, πιστεύω θα βρούμε τη λύση και εκεί. Ωραία. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι πλέον η Εθνική Οδός με την Κρίνηση Αεροδρομή είναι νόμιμος δρόμος, γιατί υπήρχαν προβλήματα. Από την πλευρά της η περιφέρεια θα κάνει κάποιο έργο για να βελτιώσει λίγο το δρόμο. Έχουμε σχέδιο να κάνουμε έργο. Και αλλά θέλουμε να το συνδυάσουμε με αυτά που μας είπε ο κ. Χριστόφας, ο Δήμαρχος, ότι θέλει να κάνει ανάπλαση στον δρόμο αυτόν. Δεν μπορεί να γίνουν ανεξάρτητα δικά μας από τα δικά του. Μόλις ολοκληρώσει ο κ. Δήμαρχος τι σκέφτεται για την περίπατο αυτόν, για το διαδρομή, θα το συνδυάσουμε με το δικό μας. Πρέπει να είναι συνδυασμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε από το ένα πεζοδρόμιο ότι θέλουμε και από τα άλλα να γίνει άλλα πράγματα. Πρέπει να πάνε μαζί. Περιμένουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις του Δήμου. Μια χαρά δρόμος είναι. Μια χαρά δρόμος είναι. Μια χαρά δρόμος είναι. Μια χαρά δρόμος είναι. Είναι η Μυτιλινακή Ριβιέρα. Όλο Ριβιέρες ακούμε. Δίνα, Κατερίνα. Ναι. Να ρωτήσω εγώ. Να επιμείνω εκεί στο θέμα της νότιας παράκαμψης. Γιατί έχουμε μπερδευτεί και εμείς, εγώ προσωπικά και ο κόσμος, το τελευταίο διάστημα. Από τη μία μιλάτε για επαναχαράξεις σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία δεν είναι λίγα. Τη μέρα που πήγαμε αυτή τη βόλτα, σταματήσαμε. Τα είδατε με τα μάτια σας. Τα είδατε. Ναι. Και απ' την άλλη, την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσατε με τον Υπουργό, του στείλατε και την επιστολή, στην οποία ζητάτε την άμεση χρηματοδότηση και δημοκράτηση του έργου. Ναι. Αυτά ταυτόχρονα πώς μπορούν να προχωρήσουν? Δηλαδή, δεν πρέπει πρώτα να γίνει η επαναχάραξη των σημείων, να αλλάξει ο προϋπολογισμός και μετά να δούμε πώς θα, από πού θα εξασφαλιστεί? Βεβαίως. Θεωρείται. Δεν καθυστέρησε ένα χρόνο ο δρόμος Καλλιτικής Πέτρας, αλλά τι με την αλλαγή της χάραξης? Θεωρητικά, έτσι που τα λέτε, είναι ασταλή στο Υπουργείο. Το Υπουργείο είναι ο δρόμος. Αν μας μετεβάσει στην ευθύνη, θα δούμε πώς θα κάνουμε. Αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι στην ευθύνη του Υπουργείου. Θα μιλήσετε για άμεση χρηματοδότηση, γι' αυτό λέω, δεν γίνεται. Θέλουμε χρηματοδότηση. Άμεση θέλουμε. Γιατί μπορεί το Υπουργείο να πει: δεν κάνω επαναχάραξη, κύριε Μουτζούρη, το προχωράω όπως το έχω εγκρίνει. Μπορεί να πει αυτό. Ή μπορεί η επαναχάραξη να μην αλλάζει το οικονομικό αντίκτυπο. Μπορεί να μην αλλάξει. Δεν μπορεί, μπορεί να μην αλλάξει. Ανδρονίκα θέλει, Η δουλειά είναι να βρεθούν οι πόροι. Οι πόροι είναι το βασικό. Ανδρονίκα. Αλλά μπορεί να πει το Υπουργείο: κάντε αυτή τη χάραξη που έχω εγκρίνει. Αλλά που δεν θέλουν. Δεν είναι και παράκαμψη σήμερα. Το πήγατε και παραπέρα. Δεν είναι παράκαμψη. Εσείς το βλέπετε. Είπατε ότι δεν είναι καν παράκαμψη. Είναι, το βλέπετε παράκαμψη. Παράκαμψη είναι η βόρεια παράκαμψη. Που περνά από χωράφια. Αυτό είναι η παράκαμψη. Κάνουμε παράκαμψη στο Πυθαγόριο. Είναι από χωράφια, από βουνά. Κάνουμε παράκαμψη στην Άγρα που περνάει απ' έξω. Απλά πιθανόν τότε να έγινε η χάραξη πρώτη να μην υπήρχε οικισμός. Αλλά δεν έχει σημασία το όνομα. Η οδός είναι το θέμα. Μην το ονομάσουμε, κολλήσουμε αν είναι παράκαμψη δεν είναι. Εμείς το δρόμο θέλουμε. Αυτό, ό,τι και να λέγεται. Παράκαμψη, ξεπαράκαμψη. Δεν θα κολλήσουμε ότι δεν λέγεται παράκαμψη. Ελανδρονία και άλλα. Ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη. Είπαμε ότι θα πρέπει να εκκονηθεί μια μελέτη. Μα ζήτησε το Υπουργείο. Αυτό θα εκκονηθεί. Από ποιον θα εκκονηθεί, από την ΚΕΠ, δύο περιφέρειες. Τι με νοιάζει, το κάνουμε εμείς, δεν μας νοιάζει. Και ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι για τον δρόμο
Αγίας Παρασκευής Πέτρας. Πότε αναμένεται να εκκομιθεί η μελέτη ως προς τον προϋπολογισμό του... Τελειώνει 8 Αυγούστου. Ανδρονίκη, θα σου απαντήσω. Στη σύμβαση που γράψαμε με τον μελετητή, τον κύριο Λιάρο, που ήταν και μελετητής στο Υπουργείο, την τεχνική υπηρεσία του δώσαμε διάστημα 45 ημερών. Την υπογράψαμε 8 του Ιούλη. Μας είπε ότι θα μας έχει έτοιμη, θα μας τη στείλει στις 10 Αυγούστου. Αν έχουμε κάποια πρώτη εικόνα ως προς το ύψος του προϋπολογισμού, πιο χαμηλό. Και αν θα διατηρηθεί το ενδιαφέρον του εργολάβοντος ώστε... Ναι, θα σου απαντήσω. Μέχρι τώρα ο ανάδοχος μας δίνει παρατάσεις. Ανανεώνει την υποβολή προσφοράς που έκανε. Ανανεώνει τα χαρτιά του. Αν δεν ήθελε, θα τα διέκοψε. Ναι. Θα 10 του μηνός θα την αλλά έχουμε... από ό,τι παρασκηνιακά πληροφορήθηκα, το κόστος είναι μικρότερο. Γιατί η νέα χάραξη, ναι, μεν επιμηκύνει κάπως την οδό, αλλά είναι πιο εύκολο το έργο. Άρα αυτό προειδοποιείται ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε καινούργιο διαγωνισμό. Θα δούμε. Θα πάμε στο ελεγκτικό να μας πούνε. No.